Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με το χθεσινό βραδινό debate για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, όπου οι 6 υποψήφοι άνοιξαν τα χαρτιά για τις θέσεις τους, χωρίς να λείπουν οι συγκρούσεις και τα αλληλοκαρφώματα. Σε δηλώσεις τους πάντως, αμέσως μετά, συμφώνησαν ότι ήταν καλό που έγινε ένας ζωντανός και πολιτισμένος διάλογος. Καρφιά και υπονοούμενα από όλους και για όλα περιλάμβανε ο απευθείας διάλογος μεταξύ των 6 υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ στο τρίωρο debate. Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας αντάλλαξαν πειρά για τη λειτουργία του κόμματος, αλλά και για το διτό ρόλο που διεκδικεί ο Δήμαρχος Αθηναίων. Και λες για να δικαιολογήσεις τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλια. Πότε για το Βίλι Μπραντ, πότε για το Μιτεράν, πότε για το Σιράκ, πότε για τον Ερντογάν. Τι σχέση αυτές οι περιπτώσεις με τη δικιά μας περίπτωση? Κύριε Δούκα. ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος και δήμαρχος Αθηναίων. Ναι, μπορεί και στην Ελλάδα ένας δήμαρχος να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Δεν είναι δα και τόσο κακό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και εσύ, Νίκο, όταν και ο Καμίνης ήταν δήμαρχος και υποψήφιος πρόεδρος, δεν έβαλες ποτέ θέμα. Ο κύριος Καμίνης βρισκόταν στο τέλος της θητείας του. Εσύ είσαι μόλις κάποιους μήνες δήμαρχος. Δεν είσαι Μιτεράν και ευτυχώς για όλους εμάς δεν είσαι ούτε Ερντογάν. Δεν ταυτίζουμε ποτέ με ανθρώπους από τη γείτονα χώρα και από καθεστώτα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε σήμερα είναι απρέπεια. Εσύ το έχεις κάνει. Πόσες φορές συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο και τι αποφάσεις πήρε? Επένδυσα πολύ στην ανανέωση, γιατί όντως ήταν το ΠΑΣΟΚ ένα γυρασμένο κόμμα. Και μου κάνει εντύπωση πώς εσύ, ο πιο ευνοημένος αυτής μου της στρατηγικής, πραγματικά υποτιμάς όλα αυτά τα πράγματα. Όταν, εάν το καλοκαίρι του 22, του 23, δεν σου είχα κάνει την πρόταση αυτή με ένα οργανωμένο σχέδιο για το πώς θα ενώσουμε δυνάμεις και θα κερδίσουμε το Δήμο της Αθήνας, ουδέποτε θα έχεις εκλεγεί δήμαρχο. Κύριε Δούκα. Να πούμε ότι δεν μ' αρέσουν οι διατυπώσεις ευνοημένος και μη ευνοημένος. Έχω παλέψει, έχεις παλέψει και εσύ και έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και δήλωσες ότι η τρίτη θέση στις ευρωεκλογές ήταν πολιτική ήττα. Και συμφώνησα μαζί σου. Όμως το ίδιο βράδυ εμφανίστηκες ικανοποιημένος και όταν υπήρξαν αμφισβητήσεις, τότε απείλησε με διαγραφές. Μήπως τελικά εσύ ήσουν που άλλα έλεγε 7 παρά 5 και άλλα 7 και 5. Σκληρή κριτική άσκησε στον Νίκο Ανδρουλάκη η Νάντια Γιαννακοπούλου που πρώτη άνοιξε θέμα ηγεσία στο κόμμα. Τελικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ΠΑΣΟΚ αντί να αυξήσει τελικά τις δυνάμεις του, έχασε άλλους 110.000 ψηφοφόρους. Μου λέτε ψηφοφόροι, δεν πήγαν σε άλλα κόμματα, στην αποχή πήγανε. Ευρωεκλογές είχαμε. Πρέπει από ό,τι φαίνεται να υπερασπιστώ το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι υποψήφοι πρόεδροι εδώ πέρα, στελέχη με τεράστια εμπειρία, δεν υπερασπιζόμαστε το ΠΑΣΟΚ? Γιατί εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι. Εκτός αν έχετε αυτοανακηρυχτεί από μόνο σας για κάποιο λόγο, αυτοκλήτως, ότι είστε ο υπερασπιστής του ΠΑΣΟΚ. Εχμηρώσταν και ο διάλογος της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Παύλο Γερουλάνο. Λείπεις 12 χρόνια από τις μάχες. Δεν έδωσες τις μάχες όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στα κάτω του. Ξαφνικά μετά από 12 χρόνια έρχεσαι πίσω έχοντας μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ με τρόπο που έχει πονέσει πολλούς από εμάς σε πολύ δύσκολες εποχές που δίναμε δύσκολες μάχες. Δεν ξέρω αν έχεις πονέσει εσύ, αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει πονέσει κόσμος. Και αν μιλήσεις στους πολίτες την ίδια Μαντοπούλ, θα σου πούνε όλοι ΠΑΣΟΚ. Θα απαντήσω όμως συγκεκριμένα. Άλλοι φύγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι κάνανε άλλο κόμμα, άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι στην παράταξη σταθερά. Δεν ήσουν εκεί. Πού ήσουν? Ήμουνα σε όλες τις φάσεις, στις εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, και μάλιστα. Είπα όχι στην κομματική ζωή. Για ένα διάστημα. Υπάρχει ζωή και έξω από το κόμμα, αλλά πολύ, μέσα στην παράταξη. Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Μιχάλη Κατρίνη και Χάρη Δούκα. Δεν έχεις επίγνωση του ρόλου και των απαιτήσεων που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως αυτό εγώ το κατανοώ, γιατί είναι και η απειρία και το γεγονός ότι δεν έχεις κάνει βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή δεν λες την αλήθεια στους πολίτες της Δημοκρατικής Παράταξης. Λέω πάντα την αλήθεια και λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που λέει η καρδιά μου. Αυτά όλα που λες, ξανασκέψτε και την επόμενη μέρα θα έχεις χρόνο. Και τις ερωτήσεις. Έχω τίποτα πάντως. 11 μέρες απομένουν μέχρι την κάλπη του πρώτου γύρου των νοσοκομματικών εκλογών. Να κρατήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας για να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, που έγινε σε καλό κλίμα. Μητσοτάκης και Ερντογάν έδωσαν εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών να διερευνήσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν συζητήσεις για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ συμφώνησαν να συνεχιστεί η συνεργασία στο μεταναστευτικό. Οι δύο πλευρές πάντως έμειναν αμετακίνητες από τις κόκκινες γραμμές τους, με τον Ερντογάν μάλιστα να κάνει επίδειξη άδεια αλλαξίας από το βήμα του ΟΗΕ λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Like
Χαμόγελα, θερμές χειραψίες και ένα μήνυμα για διατήρηση των ηρεμών νερών στα ελληνοτουρκικά έστειλαν από τη Νέα Υόρκη Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγη ώρα μετά τα διπλά μηνύματα του Τούρκου Προέδρου για ελληνοτουρκικά και κυπριακό από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αμέσως μετά στο CNN και την Κριστιάνα Μαμπούρ, επανέλαβε ότι κοινός τόπος μπορεί να είναι μόνο το διεθνές δίκαιο. To wherever we disagree, and we do disagree on issues such as the delimitation of maritime zones, to do so by, first of all, agreeing that the issue can only be resolved with reference to international law. Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka göre sınırlandırılması, seyri sefer serbestisi ve emniyetiyle deniz ticareti konuları başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi tüm bölgenin müşterek Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, η αποστροφή αυτή του Τούρκου Προέδρου με αναφορά στο διεθνές δίκαιο αφήνει ένα παράθυρο για το θέμα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επιβεβαιώθηκε. Στην ομιλία του πάντως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρά την προσεκτική γλώσσα που χρησιμοποίησε, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες διεκδικήσεις της Άγκυρας, ζητώντας να αναγνωριστούν στην Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο. Εγκεντένιζη ve Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz. Με το διπλωματικό παρασκήνιο να είναι έντονο στο Κυπριακό, με βασικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, ο Τούρκος Πρόεδρος δυναμίτησε το κλίμα, καλώντας εκ νέου τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. I'd say we've made progress over the past year in establishing better channels of communication because migration is a huge issue and we don't want to leave it up to the smugglers to decide who enters the European Union or to put innocent lives at risk. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας τους στον τομέα της μετανάστευσης με ανώτατη κυβερνητική πηγή να προαναγγέλει συνάντηση των δύο υπουργών μετανάστευσης στο αμέσως προσεχές διάστημα. Νέο ορόσημο για τον ελληνοτουρκικό διάλογο θεωρείται η σύγκληση του ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025 με προηγούμενη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Και πάμε να δούμε τώρα την πρώτη αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σύνδεση με την Έφη Κουτσοκώστα στη Νέα Υόρκη και τη Μαρία Ζαχαράκη. Και Έφη, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς, Ελίνα, και αυτό ήταν το μήνυμα της χθεσινής σύντομης σχετικά συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχεδόν μισή ώρα συνομίλησαν οι δύο άνδρες παρουσία και των διπλωματικών του συμβούλων αλλά και των υπουργών εξωτερικών. Ουσιαστικά επιβεβαίωσαν ή επαναβεβαίωσαν τον οδικό χάρτη των συνομιλιών, ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να παραμένουν οι διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί παρά τις διαφωνίες, οι οποίες όπως είδαμε και από την ομιλία του Τούρκου Προέδρου από το βήμα του ΙΕ παραμένουν, εδώ είναι γραμμές και των δύο πλευρών, έκαναν ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο καίει την ελληνική πλευρά και συμφώνησαν οι δύο άνδρες ότι θα εντατικοποιηθεί η συνεργασία τους. Μάλιστα, οι υπουργοί μετανάστευσης των δύο χωρών θα συναντηθούν για να εξειδικεύσουν το πώς αυτό θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Είναι ένα από τα απτά αποτελέσματα που έχει αποφέρει καρπού σύμφωνα και με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, όσον αφορά τα βαθιά και ουσιαστικά τις ουσιαστικές διαφορές, αυτό το οποίο κρατάει η Αθήνα σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, είναι αυτή η αποστροφή, αυτή η αναφορά του Τούρκου Προέδρου στο κομμάτι του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών στην περιοχή να υπάρξει συμφωνία για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, όπως είπε, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτό κρατάει η Αθήνα για τη συνέχεια. Η εντολή στους δύο υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν αν υπάρχει το κοινό έδαφος προκειμένου να αγγίξουν αυτά τα θέματα στο αμέσως προσεχές διάστημα επίσης επαναβεβαιώθηκε. Ωστόσο, αγκάθι παραμένει το Κυπριακό. Εκεί είδαμε τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από το βήμα του ΟΗΕ να μην είναι καθόλου προσεκτικές. Να καλεί εκ νέου τη διεθνή κοινότητα για αναγνώριση του ψευδοκράτους, να μιλά κανονικά και ευθέως για κυριαρχική ισότητα των δύο κρατών.
Κάτι το οποίο, όπως μας είπαν οι κυβερνητικές πηγές, φυσικά αποτελούν πάγιες θέσεις της Τουρκίας, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές από την Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κυπριακό θέμα στον Τούρκο Πρόεδρο, ότι δηλαδή υπάρχει ανάγκη να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, στη βάση πάντα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και η ελληνική πλευρά δηλώνει αισιόδοξη ότι το επόμενο διάστημα, παρά αυτές τις τεράστιες διαφορές και το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές στο Κυπριακό, θα υπάρξει κάποια κινητικότητα, με αιχμή φυσικά την πρωτοβουλία που θα πάρει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, που είναι σε επαφή και με τις δύο πλευρές. Και θα πάρουμε και σε λίγο κλίμα από την Τουρκία με την Μαρία Ζαχαράκη. Εμείς πάμε πρώτα να δούμε τις αιχμές που διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι, για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Η τακτική και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι εύκολο να είναι συμβατή με τα ήρεμα νερά. Και η γιόταχη εξωτερική πολιτική, η μυστική διπλωματία ή η λογική του δεδομένου συμμάχου δεν μπορεί να περιορίσει την επιθετική και αναθεωρητική πολιτική της γειτονικής χώρας. Οι δε προσβολές προς το διεθνές δίκαιο είναι αδιανόητο να μένουν αναπάντητες σε τέτοια πλαίσια. Σήμερα έχουμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Ερντογάν, συνεχιζόντας το ράλι των προκλήσεων, μίλησε από το βήμα του ΙΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Περιμένουμε την αντίδραση της κυβέρνησης, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να τελειώσουν οι αυταπάτες. Στο πλαίσιο αυτού του παζαριού και για λογαριασμό των μεγάλων ομίλων αναζητείται ο δρόμος για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με θύμα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, όπως δείχνουν οι συνεχιζόμενες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους. Η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και η προκλητική ομιλία του Τούρκου Προέδρου λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στον ΟΗΕ ο Ερντογάν μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο ξεκάθαρα. Δηλαδή, όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ τις αφισβήτησε μέσα στον ΟΗΕ ο Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός δεν είπε το παραμικρό για αυτή την παραβίαση τουλάχιστον του πρωτοκόλου, όχι της ουσίας των αποφάσεων της Συμβουλίας Ασφαλείας. Τι πήγε να συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Ερντογάν στη συνάντηση που ακολούθησε? Γιατί χαμογελούσε με αυτό το ανόητο ύφος? Σου λέει ο άλλος να διχοτομηθεί η Κύπρος και εσύ χασκογελάς μπροστά στις κάμερες κάνοντας αστεϊσμούς με τις γραβάτες? Κατά τη γνώμη μας, χωρίς εθνικιστικές κορώνες και χωρίς να καταφεύγουμε σε ακρότητες, πρέπει πάντα να τίθενται στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη βάση του εθνικού μας συμφέροντος τα ζητήματα με την Τουρκία και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και όσον αφορά το κυπριακό. Πάμε και στη Μαρία Ζαχαράκη. Επιβεβαιώθηκε, Μαρία, η προσεκτική προσέγγιση των δύο χωρών με την φιλοδοξία. Ακούσαμε να υπάρξει συνεννόηση για υφαλοκρηπίδα και ΕΟΣ και τον Ερντογάν να χρησιμοποιεί ένα διεθνές βήμα για να θέσει τα εθνικά του ζητήματα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πολύ σωστά. Δύο ήταν τα μηνύματα που έδωσε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος και αυτά τα μηνύματα σήμερα προβάλλουν και σχολιάζουν εδώ στην Τουρκία. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση, αντίδραση από την κυβέρνηση. Περιμένουμε τον Τούρκο Πρόεδρο όταν θα γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε πώς θα σχολιάσει πρώτα εκείνος αυτήν τη συνάντηση. Προς το παρόν, έχουμε μία λιτή ανακοίνωση από την τουρκική Προεδρία για την χθεσινή συνάντηση. Πολύ σωστά, ναι. Ουσιαστικά αντανακλά το καλό θετικό κλίμα που επικράτησε μέσα σε αυτήν τη σύντομη συνάντηση. Τώρα τα θέματα ήταν δύο, τα μηνύματα, τα είπε και η ΕΦΗ. Η δήλωση για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με την Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά και από ένα διεθνές βήμα, αυτό και με βάση το διεθνές δίκαιο. Και δεύτερον ήταν η έκκληση που έκανε για δεύτερη φορά φέτος ο Τούρκος Πρόεδρος για αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο. Να πω ότι όσον αφορά το κυπριακό, η τόνη του φέτος ήταν ελαφρώς ηπιότερη σε σχέση με το πώς ζήτησε πέρυσι, ας πούμε, την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Σαν κάτι και να αλλάζει. Δείχνει μια ευελιξία. Δείχνει απλά μια ευελιξία, ίσως για διαπραγματευτικούς λόγους, Λίνα, στο κυπριακό τουλάχιστον, αλλά και στο θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση καθαρά των δύο ανδρών, εδώ προβάλλει
προβάλλεται ευρέως τον τουρκικό τύπο. Σήμερα υπήρχαν και πρωτοσέλιδα, έγιναν και συζητήσεις στην τουρκική τηλεόραση, αλλά προβάλλεται με θετικό πρόσημο. Αν και υπάρχουν βέβαια κάποια υπονοούμενα ότι τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα και περισσότερο εστιασμένα σε συμβολικές χειρονομίες παρά σε μια ουσιαστική πρόοδο στα διμερή ζητήματα. Φυσικά, βέβαια, ο τύπος εδώ αναδεικνύει τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να κάνουν σταθερά βήματα προς το μέλλον στη βάση πάντα της καλής γειτονίας. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι το κρατικό πρακτορείο Ανατολού και αρκετές τουρκικές εφημερίδες τονίζουν αυτή τη σύντομη διάρκεια, αλλά η φιλοκυβερνητική Daily Sabah προβάλλει το momentum. Μιλάει για momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Θα λέγαμε ότι υπάρχει γενικότερα μια ισορροπημένη κάλυψη της συνάντησης εδώ στην Τουρκία. Χρησιμοποιούν περισσότερο οι περισσότερες εφημερίδες ουδέτερους τίτλους, χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό ακόμη, παρουσιάζοντας πάντως τη συνάντηση ως ένα θετικό βήμα και ως ένα τακτικό ραντεβού πλέον των δύο ηγετών. Και τέλος να πω ότι υπογραμμίζεται ότι η απόφαση για σύγκληση του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου θα γίνει, λένε στην Τουρκία, αρχές του 2025. Μάλιστα. Και όχι τον Ιανουάριο που αναφέρεται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Τώρα, στο ρόλο της Ελλάδας και στις προοπτικές της τα επόμενα χρόνια, αναφέρθηκε κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Ομογένεια της Αμερικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέτρεψε τους Ομογενείς να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Greece is a pillar of stability and prosperity in a very turbulent part of the world. And I place particular emphasis on the strategic depth of the relationship that Greece has with the United States. A strategic relationship that was exemplified probably at the highest level when I had the unique privilege of addressing the joint session of Congress in 2022. Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους Ομογενείς στην Αστόρια και τους διαβεβαίωσε πως οι καλές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ελλάδας δεν πρόκειται να επηρεαστούν ανεξαρτήτως από τον νικητή των προεδρικών εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου. I know we have elections in the United States and I can assure you that whoever is elected, whoever the American people choose to represent them to the highest office, this relationship will go from strength to strength, because it is in the mutual interest of our two countries to do so. Ζήτησε από την Ελληνοαμερικανική κοινότητα να επενδύσει στην Ελλάδα και να ισχυροποιήσει τους δεσμούς μαζί της. We are a strong government with a comfortable parliamentary majority, and I feel that the mandate that I have received from the Greek people is a mandate of bold change. I am not interested in simply managing the affairs of the state. I am interested in making sure that Greece becomes the country it can actually be a protagonist and not the laggard within the European Union. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως θα καταβάλει προσπάθειες ώστε η επιστολική ψήφος να εφαρμοστεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές. I do need to point out that we need 200 votes in Parliament in order to get to that threshold, but I'm sure that looking at the success and the ability of the state to organize this mail-in system, no one will actually refuse granting the right for those who live abroad to actually vote without having to either visit the embassy or the consulate or returning to Greece as was the case. Η εκδήλωση οργανώθηκε από ελληνοαμερικανικούς φορείς προς τιμήν του Πρωθυπουργού. Δραματικές είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολά, με την φιλοϊρανική οργάνωση να εκτοξεύει στις 6.30 το πρωί για πρώτη φορά βαλιστικό πύραυλο Καντέρ 1, στοχεύοντας κατά δήλωσή της στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ. Στην πόλη ήχησαν σιρήνες, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως κατέριψε τον πύραυλο. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι η κλιμάκωση του πολέμου μπαίνει σε νέο στάδιο. Όλα αυτά την ώρα που στο Νότιο Λίβανο οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί μένονται με τουλάχιστον 586 νεκρούς και 500.000 κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιούνται σιρήνες. Είναι περίπου 6 το πρωί και οι κάτοικοι της Νετάνια στο Τελ Αβίβ ξυπνούν από τις προειδοποιήσεις. Βαλιστικός πύραυλος της Χεσμπολά χτύπησε την περιοχή.
Hezbollah says it was targeting the headquarters of Israel's intelligence agency Mossad. There are no reports of damage or casualties. Μόνο λίγες ώρες μετά την επίσημη κήρυξη του πολέμου στο Ισραήλ, η Χεσμπολά εξαπέλυσε για πρώτη φορά βαλιστικό πύραυλο Καντερένα με στόχο τα γραφεία της Μοσάτ στο Τελαβίβ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η φιλοϊρανική οργάνωση επέλεξε να χτυπήσει στόχους στην καρδιά του Τελαβίβ. The IDF released this footage, which it claims shows a strike destroying the missile launcher that targeted Tel Aviv. Νωρίτερα, η Χεσμπολά επιβεβαίωσε τον θάνατο ακόμα δύο διοικητών της από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην Νότια Βρυτό το μεσημέρι της Τρίτης. Ο διοικητής των συστημάτων εκτόξευσης πυράβλων και ρουκετών, Ιμπραήμ Μουχάμετ Κομπάησι και ο Χανί Εζελντίν, έπεσαν νεκροί και προστέθηκαν στη μακρά λίστα απολειών ηγετικών στελεχών της Χεσμπολά το τελευταίο δεκαήμερο, με τουλάχιστον 60 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η Χεσμπολά έχει confirmed that one of its senior commanders, Ibrahim Kobesi, was killed today in that strike, that Israeli targeted strike on Dahiyeh, the southern suburb of Beirut, that densely populated area. Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 569 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τον Νότιο Λίβανο. Συγχρόνως, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, απευθυνόμενος σήμερα σε βετεράνους της Ιεράς Άμυνας και της Αντίστασης, δηλώνει πως το Ισραήλ επιτίθεται μόνο σε αμάχους, αποτυγχάνοντας έτσι στον σκοπό του. Εφόσον το σιωνιστικό καθεστώς δεν μπόρεσε να υπερνικήσει τη δύναμη της Αντίστασης, πληγώνει τον ανυπεράσπιστο λαό. Επομένως, το σιωνιστικό καθεστώς απέτυχε. Με τον πόλεμο να κλιμακώνεται ακόμα πιο επικίνδυνα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν προειδοποίησε χθες την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πως οι επιθέσεις του Ισραήλ δεν θα μείνουν αναπάντητες. Στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πτωείται από την φρίκη της 7ης Οκτωβρίου. Οποιαδήποτε χώρα θα έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να διασφαλίσει ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να ξανασυμβεί ποτέ. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. Αύριο αναμένεται και ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως διευκρίνησε το γραφείο του. Επιστροφή στα δικά μας, τον Στέφανο Κασελάκη και τον Σοκράτη Φάμελο, που είναι έτοιμοι κατά πληροφορίες να ανακοινώσουν την υποψηφιότητά τους. Αναμένουν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εξακολουθεί να μένεται με ένταση η μάχη ανάμεσα στα στελέχη που στηρίζουν τον πρώην πρόεδρο και σε εκείνους που υπερψήφισαν την πρόταση Μομφής. Την ίδια στιγμή αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση βράβευσής του για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι αιχμηρές αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού κατά πολλούς είχαν αποδέκτη και τον Στέφανο Κασελάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι πέρα και πάνω από τον εαυτό τους. Που αγωνίζονται για αυτό που πιστεύουν και συνεχίζουν να αγωνίζονται και αφότου κλείσουν οι κάμερες και τα κινητά τηλέφωνα. Παρουσία 15 βουλευτών και πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε επιστροφή στην πολιτική και στο όραμα που θα εμπνεύσει τους νέους. Οι αιχμές του όμως, παρουσία του Σοκράτη Φάμελου για την υπέρμετρη επένδυση του πολιτικού λόγου στην επικοινωνία και τα σλόγγαν δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έμοιαζε να έχουν αποδέκτη και τον Στέφανο Κασελάκη. Και σήμερα αυτή η προσήλωση σε αρχές και αξίες πρέπει να αποτελεί παράδειγμα. Διότι χιλιάδες νέες και νέοι βιώνουν καθημερινά αυτόν τον κόσμο των ανισοτήτων και μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, των social media, της τεχνητής νοημοσύνης, αναζητούν την ενημέρωση, αλλά αρνούνται, προσέξτε, αρνούνται να ακολουθήσουν το κυρίαρχο αφήγημα που τους καλεί να διαλέξουν τις αρχές και τις αξίες σκρολάροντας, εναλλάσσοντάς τες ανάλογα με τη μέρα και τη μόδα. Όπως αρνούνται να εμπιστευτούν κάθε κήρυκα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ανέξοδα και βροντερά την οργή τους, βυθίζοντας το δημόσιο διάλογο βαθύτερα στην τοξικότητα και το βούρκο. Οι αιχμές Τσίπρα κατά τη διάρκεια της βράβευσής του από το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανώσεων και Παγκοσμιοποίησης για τη Συμφωνία των Πρεσπών έγιναν με τον Σοκράτη Φάμελο στο κάδρο και σύσσωμη την ομάδα των 87 και όχι μόνο.
καθώς έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και άλλοι βουλευτές που βρίσκονται κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, όπως ο Ναύαρχος Αποστολάκης και η Κυριακή Μάλαμα. Την ώρα που οι περισσότεροι περιμένουν το Στέφανο Κασελάκη και το Σοκράτη Φάμελο να ανακοινώσουν την υποψηφιότητά τους, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε πως ξεκινά τον προεκλογικό του αγώνα. Είμαι και ο μοναδικός που έχει πει συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρόγραμμα. Περιμένω κι εγώ να δω τους υπόλοιπους υποψήφιους. Εγώ έχω μαζέψει και τις 30 υπογραφές που απαιτούνται. Θα κατατεθούν εντός των επόμενων ημερών. Ήδη ξεκινάω περιοδίες σε όλη τη χώρα και κάνω το ξεκίνημα από την πατρίδα μου στα Χανιά τις 6 το απόγευμα. Στην Κυριακή που μας έρχεται. Στην Κουμουνδούρου, παρά τις εκκλήσεις για χαμηλούς τόνους, εξακολουθεί να μένεται ο πόλεμος μεταξύ εκείνων που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη και όσων υπερψήφισαν τη Μομφή. Θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια ενότητας, πάρα πολύ δύσκολο, ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Υπάρχει ένα κλίμα πολεμικό, στο οποίο θα πρέπει όλοι να κατεβάσουν τους τόνους. Κυρίως. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι μονός καυγάς δεν γίνεται, λέει ο λαός μας. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προσήλθε το πρωί ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας να ασκηθεί ανέρεση της αθωωτικής απόφασης των 4 κατηγορουμένων στην υπόθεση του Κελπνό. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε επίσης μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας της Αθηνάς Λινού, με την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή να προαναγγέλει αγωγές. Φαίνεται ότι η κυρία Λινού με το προκάλημα της φιλανθρωπίας, το επαναλαμβάνω, το προκάλημα της φιλανθρωπίας, καταναλώνει μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος. Κλιμακώνεται η κόντρα μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Αθηνάς Λινού. Ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε το πρωί μηνυτήρια αναφορά στον Αριοπάγο κατά παντός υπευθύνου για τις δραστηριότητες της μη κερδοσκοπικής εταιρείας της ανεξάρτητης πλέον βουλευτή. Πρέπει να έχει εμπλακεί σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πού είναι τα χρήματα τα οποία πήρε από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία χρόνια μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που πρακτικά είναι συγκεκαλυμένη απευθείας ανάθεση. Που είναι μία από τις υποθέσεις. Κανένα υπονοούμενο δεν θα μείνει αναπάντητο, δηλώνει η Αθηνά Λινού, προαναγγέλλοντας αγωγές. Παραδόθηκε ήδη το δεύτερο εξώδικο και θα ακολουθήσουν οι αγωγές. Καμία λέξη, κανένα υπονοούμενο δεν θα μείνει αναπάντητο και η αλήθεια θα φανεί στα δικαστήρια. Μέχρι τέλους, λοιπόν, ενάντια σε όσους με ύβρι, συκοφαντίες και ανυπόστατες κατηγορίες, πλήττουν τελικά τους ευάλωτους συμπολίτες μας και κατά κύριο λόγο τα παιδιά που έχουν ανάγκη για μικροπολιτικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εξετάσει την άσκηση ανέρεσης της αθωωτικής απόφασης των 4 κατηγορουμένων στην υπόθεση του Κελπνό. Αφορούσε διασπάθηση δημοσίου χρήματος μέσα από παράνομους διορισμούς πάνω από 250.000 ευρώ που είχε κάνει ο κύριος Γεωργιάδης στην περίοδο του 2013-2014 και η οποία παρά τη συντριπτική εισαγγελική πρόταση στο ακροατήριο για καταδίκη των κατηγορουμένων. Τελικά το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων αθώωσε τους 4 κατηγορούμενους στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει τότε για ημέρα χαράς και δικαίωσης. 120 διαρρήξεις σε όλη την Αττική είχε κάνει, κυρίες και κύριοι, η σπήρα που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία και είναι αποκαλυπτικά τα βίντεο Μίνα Καραμίτρου που έχουν αποτυπώσει πώς βρίσκονται μέσα στο σπίτι των θυμάτων τους και πώς αρπάζουν ό,τι βρίσκουν. Και δεν ήταν λίγα τα θύματα που είχαν κάμερες μέσα στο σπίτι τους. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέφουν, να βλέπουν τα πράγματά τους να λείπουν και στο βίντεο να έχουν καταγράψει και τη δράση των διαρρηκτών. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα από τα μέλη της συμμορίας που έχει μπει μέσα στο σπίτι. Θέλω να σας πω ότι πριν είχε προηγηθεί πάντοτε κατόπτευση. Μπορεί να έψαχναν δρόμους χωρίς κάμερες, δεν το κατάφερναν όμως πάντα. Εύκολα να ήταν προσβάσιμα τα διαμερίσματα. Και επίσης να σας πω ότι είχαν και ένα ιδιαίτερο μέτρο αντιπαρακολούθησης, νίκιαζαν αυτοκίνητα σε ανθρώπους τρίτους που δεν είχαν σχέση και με τις διαρρήξεις για να μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα. Από εκεί και πέρα είχαν βέβαια διακριτούς ρόλους, δηλαδή άλλος ήταν αυτός που θα οδηγούσε το αυτοκίνητο για να τους πάει στη διάρρηξη, άλλος ήταν αυτός που έκανε τον τσιλιαδόρο και άλλοι ήταν αυτοί που έμπαιναν μέσα στα σπίτια εδώ, όπως βλέπετε, να αναστατώνουν, να ψάχνουν, να κλέβουν και να φεύγουν μετά σαν κύριοι. Συνολικά 14 άτομα έχουν συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Δύο από αυτά μάλιστα είχαν και εντάλματα σύλληψης για άλλες υποθέσεις και δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω ότι όλοι οι συλληφθέντες έχουν συλληφθεί ξανά, ξανά και ξανά από τις ελληνικές αρχές. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίνα.
Αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, ο άγριος ξυλοδασμός μιας 14χρονης κοπέλας το Σάββατο το βράδυ στο κέντρο της Γλυφάδας, έξω από ένα καφέ από δύο συμμαθήτριές της. Οι αρχές που προχώρησαν σε δύο συλλήψεις ανηλίκων ερευνούν το ενδεχόμενο συνεννόησης μέσω Facebook για να επιτεθούν στη 14χρονη, η οποία είχε ξαναπέσει θύμα εκφοβισμού από συμμαθητές της. Είναι το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης το βράδυ του Σαββάτου στη Γλυφάδα. Μία ανήλικη πλησιάζει τη 14χρονη και τη χτυπά με γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Το κορίτσι ζαλίζεται και πέφτει. Μόλις σηκώνεται, δέχεται και άλλα χτυπήματα στο κεφάλι. Η δράστηδα την αρπάζει με μανία από τα μαλλιά, την κλωτσά στο σώμα και τη ρίχνει στο έδαφος. Τη φτύνανε, τη ρίχνανε κοκακόλα και τέτοια. Και την πήρα στο στενό. Και εκεί που μίλαγε με μια κοπέλα, ήρθε από πίσω μια άλλη και τη βάρεσε και τότε έπεσε κάτω. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια άλλων εφήβων που παρακολουθούν ατάραχοι τον ξυλοδαρμό χωρίς να επεμβαίνουν. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, το 14χρονο κορίτσι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, έπεσε κάτω και δεν μπορούσε από ένα σημείο και έπειτα καν να διακρίνει ποιος την χτυπούσε στο σώμα και στο πρόσωπο. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που το άτυχο κορίτσι δέχτηκε επίθεση από τις μαθήτριές της. Είχαν τσακωθεί μια φορά όταν ήμασταν σε μια εκδρομή στο σχολείο. Το λόγο δεν τον ξέρω. Αλλά δεν ήταν τόσο άγριος ο τσακωμός όσο το περασμένο Σάββατο. Κλήθηκαν μέσω κλειστής ομάδας στο Instagram 25-40 άτομα από όλη την Αττική, όπου εντόπισαν το κορίτσι, το οδήγησαν δια της βίας σε σκοτεινό μέρος, αποσπώντας το από την παρέα του και της επιτέθηκαν άνευ αιτίας, από πίσω χτυπώντας το κεφάλι, ρίχνοντας τη λιπόθυμη στο έδαφος, όπου και συνέχισαν βία να τη χτυπούν σε επίπεδο απόπειρας δολοφονίας. Όπως η κοπέλα τη χτύπησε, έπεσε πίσω με το κεφάλι. Έχει εδώ πέρα πάνω ένα καρούμπελο και από τότε έχει πολλούς πονοκεφάλους από εκείνη τη μέρα. 6 14χρονοι οδηγούνται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης με χειροπέδες. Συνελήφθησαν μετά από επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου και μιας 14χρονης στην Πολύχνη λόγω αντιζηλίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ένας από τους δράστες χτύπησε τον 16χρονο με μεταλλικό σωλήνα στο κεφάλι. Ενώ οι υπόλοιποι επιτέθηκαν στη 14χρονη με τα χέρια. Και όλα αυτά σχεδόν κάτω από το σπίτι της. Πήρε ένα σίδερο και του έφερε στο κεφάλι και μάτωσε το κεφάλι. Ένα κατά κάποιο τρόπο. Κάποιες ερωτικές αντιζηλίες. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκατακριτικής εξέτασης για να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση των 6 εφήβων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Και για λόγους αντιζηλίας, φαίνεται λοιπόν πως έγινε το άγριο περιστατικό στην Πολύχνη, με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Ο Αντώνης Τσολναράς μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Ακριβώς, Λίνα, για λόγους αντιζηλίας, για μια επί της ουσίας ασήμαντη αφορμή και τα όσα γίνονται γνωστά πίσω από αυτήν την πραγματικά άγρια επίθεση είναι ακόμη πιο σοκαριστικά, διότι μπορεί να συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 15-16 ετών, όμως στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ήταν πάνω από 20-25 άτομα ίδιας ηλικίας που ξυλοκόπησαν το ζευγάρι, χτύπησαν με σίδερο το 16χρονο στο κεφάλι και κουβαλούσαν ακόμη και σουγιά. Και η φωτογραφία από τα τραύματα του παιδιού στο κεφάλι είναι ενδεικτική για την αγριότητα της επίθεσης. Και να σκεφτεί κανείς ότι αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό πανηγύρισαν, Λίνα, λες και είχαν καταφέρει κάποιο κατόρθωμα. Που έστειλαν δηλαδή στο νοσοκομείο τον 16χρονο και δεν δίστασαν ακόμη να χτυπήσουν και το κοριτσάκι 14 ετών. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Πάμε στην Αργολίδα. Επίθεση με φαλτσέτα, κυρίες και κύριοι, δέχτηκε ένας 12χρονος. Η Κωνσταντίνα Τσίχλα θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Λίνα. Στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο προάβλιο του σχολικού συγκροτήματος, δύο 17χρονοι προσέγγισαν έναν 12χρονο μαθητή, ένα μαθητή της πρώτης γυμνασίου, άρχισαν να τον βρίζουν, να τον απειλούν και στη συνέχεια του κόλλησαν ένα αιχμηρό αντικείμενο στο πρόσωπο, μια φαλτσέτα, και του ξύρισαν το μουστάκι. Στη συνέχεια του άρπαξαν και 2 ευρώ που είχαν που είχε στη τσέπη του. Οι δύο 17χρονοι στη συνέχεια επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες σαν να μην σημαίνει τίποτα. Στη συνέχεια, ωστόσο, μετά από καταγγελία, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Οι γονείς έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Οι δύο 17χρονοι οδηγούνται στον εισαγγελέα. Να σε ευχαριστήσω. Κάλικε στον προάβλιο χώρο νηπιαγωγείου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης, εντόπισε το πρωί, κυρίες και κύριοι, η διευθύντρια του σχολείου. Θα μας ενημερώσει η Μαρία Ζαφυρίου. Συνολικά 7 κάλικες εντοπίστηκαν και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ήταν στην πόρτα του δεύτερου νηπιαγωγείου εδώ στα Κείμηνα του Δήμου Δέλτα, κάτι που φυσικά αναστάτωσε τους γονείς των παιδιών. Κάλικες βρήκε όχι μόνο η διευθύντρια αλλά και ένας πατέρας και ένα παιδί. Ειδοποιήθηκε φυσικά η αστυνομία, έφτασε στον νηπιαγωγείο η σήμανση και η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Για το συμβάν ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη προς το παρόν παραμένουν αναπάντητα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αστυνομική επέμβαση σε χώρο κατάληψης στη λεωφόρο στρατού πραγματοποιήθηκε κυρίες και κύριοι τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου επανεκατέλαβαν χθες το διατηρηταίο κτίριο. Οι αντιεξουσιαστές προχωρούν σε ανακατάληψη της Λιμπερτάτιας στη λεωφόρο στρατού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φωνάζουν συνθήματα υπέρ των καταλήψεων. Στο σημείο σπέβδουν και αστυνομικοί που αρχικά επιτηρούν και τα ξημερώματα προχωρούν σε επιχείρηση για την εκένωση του χώρου. Το βράδυ, δεκάδες αντιεξουσιαστές επανεκατέλαβαν το κτίριο στην πρώην κατάληψη της Λιμπερτάτια. Όμως νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σφράγγισαν και πάλι το χώρο. Κάποιες δυσλειτουργίες και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες φέρνουν το θέμα λίγο πίσω. Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα δοθεί μια οριστική λύση και δεν θα ξαναπροσιαστεί το φαινόμενο αυτό της κατάληψης και ανακατάληψης και τρεις και λίγο η αστυνομία να πηγαίνει στο σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 19 προσαγωγές, από τις οποίες οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για νεαρούς ηλικίας από 24 έως 29 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίσταση αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, παράβαση του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και 7 ξύλινα κοντάρια, 6 κράνη και μια σιδερογροθιά. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι από την έδρα του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε, κυρίες και κύριοι, πως ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο αν η Δύση εξαναγκάσει το Κρεμλίνο να συνθηκολογήσει, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστικά μέσα από την έγκριση χρήσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού. Ο Ουκρανός πρόεδρος προετοιμάζεται για το τέτα-τέτ με τον Τζο Μπάιντεν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά πως αν εκλεγεί πρόεδρος θα απεμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει μήνυμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πως ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν μπορεί να τερματιστεί μόνο μέσω συνομιλιών και πως χρειάζονται άλλα μέσα πίεσης. Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed. Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική ομιλία του, δήλωσε πως αν βγει εκείνος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα αποδεσμεύσει την Αμερική από τον πόλεμο στην Ουκρανία. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine, and now they can't get us out. We're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We got to get out. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC, δήλωσε πως ο πόλεμος με τη Ρωσία βρίσκεται πιο κοντά στο τέλος από ό,τι πολλοί πιστεύουν, προκαλώντας την αντίδραση του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ έφτασε νωρίτερα στις ΗΠΑ προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του ΟΗΕ. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του στο ΤΑΣ, υποστήριξε πως τα Ηνωμένα Έθνη σιωπούν για τα εγκλήματα των Ουκρανών στο Κούρσκ. Εκεί βομβαρδίζουν σπίτια κάθε μέρα, βομβαρδίζουν κοινωνικά ιδρύματα, φιλήσυχους πολίτες που μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλέστερα μέρη. Δεν άκουσα καμία φωνή από εκπροσώπους του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όλα αυτά, ενώ ο απολογισμός των νεκρών από την τελευταία ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο να ανέρχεται στους 3, με τους τραυματίες να φτάνουν τους 22. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Την Κάμαλα Χάρις δίνουν μπροστά νέες δημοσκοπήσεις σε πανεαμερικανικό επίπεδο, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κερδίζει με άνεση 3 πολιτείες κλειδιά, με την υπέρ του διαφορά να φτάνει και τις 4 μονάδες. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος από την Τζόρτζια εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Κάμαλα Χάρις, χαρακτηρίζοντας την καταστροφική, και όλα αυτά όταν από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις επιχειρεί να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα για το μεταναστευτικό με επίσκεψη στα σύνορα με το Μεξικό. Αμφίροπη μέχρι το τέλος θα είναι η μάχη για τις αμερικανικές εκλογές. Καμάλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ ερίζουν για το ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προηγείται με 50% εντός 47 του αντιπάλου της δημοσκόπησης του CNN. Σε άλλη δημοσκόπηση της Ipsos, η Καμάλα Χάρις προηγείται με 7 μονάδες ενάντια του αντιπάλου της. Συγκεντρώνει το 47% έναντι 40% του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Τραμπ στις 3 πολιτείες κλειδιά, αυτές της Τζόρτζια, της Αριζόνα και της Βόρειας Καρολίνας, προηγείται με 4 μονάδες. Από την Τζόρτζια, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης έβαλε στο τραπέζι το πιο γερό του χαρτί, που είναι η διαχείριση της οικονομίας, υπερασπιζόμενος στο δόγμα του First of All America. This new American industrialism
will create millions and millions of jobs, massively raise wages for American workers, and make the United States into a manufacturing powerhouse like it used to be many years ago. Λίγες ώρες πιο πριν από την Πενσιλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Χάρις για άλλη μια φορά, χαρακτηρίζοντας την καταστροφική για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. She's a one-woman economic wrecking ball, and if she gets four more years, her radical agenda will smash the economy into rubble and grind your financial situation right into the dust. You can't have it. You can't have it. Την ίδια ώρα η Καμάλα Χάρις αναμένεται να επισκεφθεί τα σύνορα με το Μεξικό σε μια προσπάθεια που κάνει να πείσει για αναδίπλωση της μεταναστευτικής πολιτικής των Δημοκρατικών, κάτι που τους κόστισε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Όλα αυτά την ώρα η ομάδα που διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει πως ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών για απειλές δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου προερχόμενες από το Ιράν. Τα περισσότερα μάτια είναι αόρατα. Είναι μια βίδα, ένα γρανάζι, μια δύναμη που μας κινεί. Είναι όσα εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί κάποιοι στο πρόβλημα είδαν τη λύση. Στον αέρα την ενέργεια, στο σήμερα το αύριο. Αυτοί είναι οι μηχανικοί που στηρίζουν και κινούν τον κόσμο μας. Για να συνεχίσουν, εμείς στη Metlen στηρίζουμε την επόμενη κίνησή τους. Για 8η χρονιά, με το πρόγραμμα Μηχανική στην Πράξη, προσφέρουμε έμεισθη πρακτική εργασία για ένα χρόνο σε νέες και νέους μηχανικούς. Δήλωσε συμμετοχή στο metlengroup.com για να σχεδιάσουμε το αύριο που μαζί θα κάνουμε πράξη. Metlen Energy and Metals. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά οι ειδήσεις της ημέρας στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.